Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Αναφορικά τι θα γίνει με τους χειμερινούς μήνες. Έχουν παγώσει τα πάντα. Θα ανοίξουμε μια συζήτηση με τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχουν μπει τίτλοι τέλους στο λεγόμενο και ως χειμερινό τουριστικό πακέτο? Νομίζω ναι. Από τη στιγμή που χάνουμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και που είναι κυρίως η περίοδος που μπορούν να δουλέψουν τα τουριστικά γραφεία και τα ξενοδοχεία με χειμερινό τουρισμό, εσωτερικό τουρισμό βέβαια, νομίζω ότι χάνουμε τη χειμερινή σεζόν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο πια. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι και βέβαια, θα κάνουμε για την επόμενη βέβαια, σεζόν. Για το επόμενο διάστημα και βέβαια κύριε Βλατάκη, εγώ να σημειώσω το εξής, ότι τα τουριστικά χειμερινά καταλήμματα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι περίπου 2.000. Και από τη στιγμή που οι μετακινήσεις έχουν παγώσει, σημαίνει ότι χάνουμε το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι και το Μάρτι. Στην καλύτερη περίπτωση. Είναι όπως το λέτε και σας είπα ότι η κύρια περίοδος που μπορούν να δουλέψουν αυτά τα καταλήμματα είναι οι γιορτές. Από τη στιγμή που θα απαγορευτεί σίγουρα η μετακίνηση από ένα νομό στον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε συμμετοχή και πληρότητα σε αυτά τα ξενοδοχεία, σε αυτά τα καταλήμματα ή σε οτιδήποτε ταξίδια προγραμματίσουν τα τουριστικά γραφεία. Οι πληροφορίες μου είναι ότι δεν θα προγραμματιστούν ταξίδια για τα Χριστούγεννα, τελείωσε για φέτος. Βέβαια, υπάρχουν δημοσιεύματα και από την υπόλοιπη χώρα που κάνουν λόγο ότι σε μεγάλες πόλεις της και χώρες της Ευρώπης έχει περάσει στην κοινή γνώμη ότι στην Ελλάδα τα πάντα είναι κλειστά. Οπότε, αν ένας Γερμανός, για παράδειγμα, θέλει να ταξιδέψει τον Φλεβάρι, ανοίξουν τα σύνορα, δεν μπορεί να το πράξει, καθώς έχει περάσει η αντίληψη και το γεγονός ότι τα πάντα είναι κλειστά, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Το επιβεβαιώνετε? Το επιβεβαιώνω και έτσι είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ψυχολογία και globality. Δηλαδή μαθαίνει κάποιος ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου. Καταλαβαίνετε ότι εφόσον είμαστε τόσο καιρό σε lockdown και αυτό είναι της πάση γνωστό, δεν έχει δημιουργηθεί ήδη η εικόνα ότι είναι μια χώρα η οποία είναι κλειστή στον τουρισμό τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες και δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για εσωτερικό τουρισμό αλλά ούτε και εισαγόμενο τουρισμό. Να πούμε βέβαια και να αναφερθούμε στο εξής παράδοξο, ότι από τη μία οι μετακινήσεις από νομό σε νομό έχουν απαγορευτεί, από την άλλη ωστόσο επιτρέπεται η λειτουργία σε ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους. Και βέβαια αυτά τα ξενοδοχεία και αυτές οι επιχειρήσεις, κύριε Βλατάκη, δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα μέτρο στήριξης. Αυτό είναι το τραγελαφικό. Δηλαδή από τη μία δεν έχουν μηδέν έσοδο, από την άλλη δεν υπάγονται και στα μέτρα στήριξης κυβέρνησης. Είναι εύστοχο αυτό το οποίο λέτε. Είναι και τραγελαφικό να σου λένε μπορείς να μείνεις ανοιχτός, αλλά από την άλλη μεριά να στερούν οποιαδήποτε δυνατότητα για να μείνεις ανοιχτός. Μάλιστα. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα. Η εκτίμηση του κυρίου Βλατάκη ποια είναι? Η εκτίμηση δική μου είναι, όπως σας είπα, ότι έχουμε χάσει τους χειμερινούς μήνες, τουλάχιστον για τα καταλήμματα αυτά τα οποία δουλεύουν το χειμώνα για χειμερινό τουρισμό και βέβαια τα ξενοδοχεία 12 μήνες διάρκειας δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα καταφέρουν να είναι ανοιχτά. Ήδη τα περισσότερα εδώ στο Ηράκλειο έχουν κλείσει και σε όλη την Κρήτη τα ξενοδοχεία πόλεως, όπως τα λέμε. Θέλει κουράγιο, θέλει υπομονή, θέλει δύναμη, θέλει στήριξη από το κράτος. Και από τη στιγμή που βάζουν αυτές τις προϋποθέσεις, διότι βέβαια η υγεία είναι το παν και το πρωταρχικό, θα πρέπει όμως να υπάρχει και ανάλογη στήριξη για να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν να λειτουργήσουν όταν θα περάσει αυτή η λέλαπα και αυτός ο εφιάλτης.
σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί το Γενάρη, το Φλεβάρι εδώ στη χώρα μας. Και έχουν ξεκινήσει βέβαια και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μαζικοί εμβολιασμοί. Βλέπετε κατά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, να έχουμε αντίστοιχες εικόνες με το 2019, με το 2018? Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή για να καταφέρουμε τα νούμερα αυτά ξανά. Εγώ βλέπω ότι ο εμβολιασμός, όσο και γρήγορα να πάει, δεν θα είμαστε έτοιμοι πριν από το Μάιο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να αλλάξει η ψυχολογία, αλλά να είμαστε έτοιμοι για μία ακόμα δύσκολη σεζόν. Και το μεγάλο ερώτημα, πόσο θα αντέξουν αυτές οι επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδόχοι, ταξιδιωτικά πρακτορία? Έτσι είναι, και βέβαια οι εργαζόμενοι, που είναι η πρώτη μας έννοια, γιατί όταν υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν και οι θέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι. Εκεί είναι μια αλυσίδα που πρέπει να είμαστε μαζί, να μην λείπει κανένας κρίκος. Αλλά παρά αυτά, γνωρίζετε ότι είμαι από φύσεως αισιόδοξος, οπότε ας διατηρήσουμε την υγειά μας, ας φοράμε τη μάσκα, να κρατάμε αποστάσεις, που είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή, το μόνο εμβόλιο που έχουμε. Μάλιστα. Να δείξουμε μια καλή εικόνα γενικά και να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το εμπόδιο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κύριε Βλατάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό απόγευμα.